Καταρχήν, να πούμε ότι δεν έχουμε σήμερα από εδώ και μπρος μη στέλνετε email τον αγαπημένο μας χορηγό που για πολύ καιρό μας συνόδευσε στη στήλη της μαγειρικής του Ανδρέα, την γνωστή εταιρεία Pillsbury. Χθες κάναμε και πίτσα και εμείς, ζηλέψαμε από εδώ. Αριστούργημα. Φοβερή. Πολύ ωραία αυτό το ζουμέρο. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους ξαναπεριμένουμε με πολύ αγάπη. Να το πω και αυτό. Και να δώσω τους δύο τυχερούς τους θεσινούς που κερδίζουν τα δύο τελευταία πακέτα προϊόντων. Λοιπόν. Μαρία Ταβουλάρη, φιλιά πολλά, Ελένη μου καλημέρα σε εσένα και την παρέα σου. Ταβουλάρη, από 68-42, κάπου στο Χαλάνδρι πρέπει να είναι. Συγγενείς από Σόλη. Το όλη δικιά σου είναι. Όχι, όχι. Άμα ήταν ναι, θα μας το έλεγε. Όχι βέβαια, σωστά. Πάμε παρακάτω. Και η δεύτερη. Καλημέρα, Ελένη, είμαι η Σούλα και μένω στην Κηφισιά. Τα τελευταία εδώ πέρα γύρω πάνε. Ενδιαφέρομαι να κερδίσω το καλάθι προϊόντων της Pillsbury. Το τηλέφωνό μου είναι αυτό, φυλάκια. Και πολύ καλά έκανες και το έστειλε, Σούλα μου, γλυκιά μου, Σούλα, γιατί εσείς οι δύο είσαστε οι δύο τελευταίες νικήτριες. Φιλάκια πολλά! Στην άκρη αυτό. Τα δώρα δεν τελειώνουν. Απλά σας έχω αφήσει λίγο να τα πεθυμίστε, γι' αυτό δεν σας έδωσα χθες και προχθές. Εννοώ πέραν των όλων άλλων δώρων που έχω δώσει από χορηγίες κτλ. Σας αφήνω λίγο να τα πεθυμίσετε. Τσακ! Λοιπόν, θα δούμε σε λίγο σύνδεσή μας έπιπλα από χαρτόνι. Μα τι ωραία! Ναι. Που μην πάει το μυαλό μας τώρα ότι απλά είναι, τα βλέπουμε, δηλαδή δεν τα κουμπάμε, δεν καθόμαστε. Είναι κανονικά έπιπλα. Παλιά, παιδιά, εγώ όταν είχα πρωτοέρθει Αθήνα, που ήταν τότε η μόδα πολύ έντονη τότε, μια εταιρεία, δεν την θέλω να την πω, δεν ξέρω αν υπάρχει κιόλας. Είχα κάνει όλο το πρώτο σπίτι, ένα μικρό που είχα νοικιάσει, το είχα κάνει όλο από εκεί. Σόπαρε. Αλλά είχε τραπεζάκι, έπλογε την τηλεόραση πολύ. Πού τα πήγε όλα αυτά? Αυτά δεν τα κατέστρεψε το Λαμπραντόρ που είχα μετά από πολύ καιρό, που τα είχα χαρεί, ήξερε. Και το Λαμπραντόρ τι απέγινε? Το δώσαμε σε μια άλλη κυρία. Να καταστρέψει και αυτήν. Ναι, γιατί δεν μας άρεσε πολύ το σπίτι της. Μόνο εμείς τα έχουμε ωραίο. Φάτα όλα βέβαια. Ναι, απλά ήταν πολύ μόδα τότε και ήταν για φοιτητές, ήταν δηλαδή το καλύτερο. Ήταν πολύ φτηνό και ήταν μια πολύ ωραία κατάσταση. Λοιπόν, είναι έπιπλα από ανακυκλωμένα υλικά με πρώτη ύλη το χαρτόνι και 100% ανακυκλώσιμο. Τραπέζια, καρέκλες, γραφεία, προθήκες, βιβλιοθήκες κατασκευάζονται από αυτό το συγκεκριμένο υλικό. Θα τα δούμε σε λίγο. Λέει, αν βραχούν, απλώς τα καθαρίζουμε με ένα στεχνό πανί, όπως ακριβώς τα κάναμε με το φυσικό ξύλο. Θα τα δούμε σε λίγο, γιατί το έχουμε σε σύνδεση αυτό. Ο Τάσος Τεριάκης είναι εκεί. Και θα μάθουμε τι ακριβώς γίνεται, πώς γίνονται, πώς τα χρησιμοποιούμε. Πάντως είναι και πολύ ωραία ιδέα. Και για παιδικά είναι πολύ ωραία, για τα παιδάκια, για να μην καταστρέφουν και να ετοιμάσουν εσύ. Να μην καταστρέφουν και αυτά, είναι πάρα πολύ ωραία για τα παιδάκια και, είναι και δεν είναι επικίνδυνα. Τι θα φάμε σήμερα? Εμένα ρώτησε. Ναι. Θα φάμε το καλύτερο. Andrew, what you've got? Ανδρέα, Ανδρέα. Παρακαλώ. Βαρμπαντρέα, τι τρώμε σήμερα για να απαντήσω. Τρώμε γκουρμέ. Εσύ τρως ήδη. Εμείς αυγά με μπέικον και πατάτες. Γκουρμέ όμως. Γκουρμέ, αυγό, μπέικον, πατάτα. Γκουρμέ είναι αυτό. Ναι, έτσι όπως το έχω φτιάξει. Πώς το έχεις φτιάξει δηλαδή? Έλατε από εδώ να δείτε, έλατε όλοι. Γρηγόρη. Γκουρμέ, παιδιά. Τα όργανα. Αρχίζουν και παίζουν. Για πάμε να δούμε. Οπ, τι έχεις κάνει, καλέ, σχεδιάκι? Ναι, εγώ τα περίμενα. Μια πινελιά σάλτσα είναι αυτό, έτσι το λένε. Πινελιά, στην κυριολεξία. Α, από κάτω έχει μουστάρδα. Έχει ένα. Να φάω ή να μην φάω? Φάε το ένα, λέει. Δεν μου αφήνεται. Ένα για την γεύση. Έχω χάσει ένα κιλό. Φαίνεται το κυρία να το πάρει. Και το άλλο όμω. Ελένη, δεν θα πάρει τίποτα τώρα με αυτό το πραγματάκι. Τέτοια λε και στη γυναίκα σου. Γι' αυτό βουλώνει τα αυτιά τη με χαρτί για να μην ακούει. Τι θα φάμε, για βάλε λίγο ακόμα. Άλλη μια μερίδα θέλω. Και έχει μείνει αυτή η αδύνατη και πάχινες εσύ. Ναι, με έχει πιάσει κορόιδα. Για να δούμε. Για να δούμε. Τι λε τώρα, την πατάτα την έβρασε? Όχι, την έψησα στο αλουμινόχαρτο, στο φούρνο. Για να δω. Το μυστικό είναι τα αρωματικά. Έχω βάλει φρέσκα πολλά μυρωδικά. Πολύ ωραίο. Ναι. Και το έχεις στολίσει και ωραία. Μ' αρέσει. Ναι. Καλλιτεχνία. Αντρέα μου. Παλικαρένιε μου. Λοιπόν. Εύκολη συνταγή αυτή, Αντρέα. Γιατί τα γκουρμέ νομίζουν όλοι ότι είναι δύσκολα. Όχι, εύκολη είναι. Εύκολη. Για πες, Αντρέα μου. Δύσκολες συνταγές δεν έχω. Αυτό που κάνουμε αρχικά είναι ότι έχουμε πάρει φρέσκο θυμάρι, φρέσκο φασκόμηλο, δεντρολίβανο και σκηνόπρασο. Αυτό εδώ τα. Το όριο που έχει τη γεύση του πράσινου φρέσκου κρεμμυδιού. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Αυτό θα κάνει τη διαφορά. Κατά τα άλλα, έχουμε βάλει στο φούρνο πατάτες, στο αλουμινόχαρτο. Έχουμε διαλέξει να είναι λίγο μικρές το μέγεθος, να γίνουν και γρήγορα. Γύρω στα 40 με 50 λεπτά ψήνονται στο φούρνο. Τις βλέπουμε έτσι ψημένες, ωραίες. Τις έχω ξεφλουδίσει. Τις έχω κόψει στη μέση. Όχι στη μέση, έχω φτιάξει λίγο απάνω
μια θικούλα κούρμπα. Για να βάλω, ναι, μια κούρμπα, έτσι ωραία το είπες. Και θα βάλω μέσα στραπατσάδα, αυγά θα φτιάξω στο τηγάνι. Πολύ απλά, με τη μόνη διαφορά δηλαδή βάζω αυγά, λίγο λαδάκι. Βάζω λίγο κρέμα γάλακτος που χρειάζονται τα αυγά ή στραπατσάδα μέσα. Και έχω ψιλοκόψει και πολλά από αυτά τα μυρωδικά τα ωραία και τα έχω αρωματίσει. Μετά έχω γεμίσει με τα αυγά τις πατάτες, έχω τη λήξη με το μπέικον, μια δοντογλυφιδίτσα, στο φούρνο σε πολύ δυνατή φωτιά όμως, για 10 λεπτά. Εγώ δεν βάζω κρέμα γάλακτο στην τραπατσάδα. Ναι. Θες να μου πεις πώς μπαίνει. Ναι, δηλαδή... μπαίνει ως εξής. Μαζί με τα αυγά τη χτυπάμε. Για δείξε μας. Ωραία, ξεκινάμε. Είναι 4 αυγά και θα βάλω 80 γραμμάρια κρέμα γάλακτο. Έτσι θα βάλω αλάτι και πιπέρι. Να έχουν γεύση. Τα χτυπάω λίγο, σαν να είναι να φτιάξω ομελέτα. Και μετά θα τα βάλω στο τηγάνι, δεν θέλει πολύ δυνατή φωτιά όμως, να μην αρπάξουν να πάρουν χρώμα. Ιδιαίτερα τώρα στη συνταγή που θα κάνουμε τώρα, θέλει να κρατάνε λίγο, να είναι λίγο υγρά, γιατί θα ψηθούν και σε φούρνο σε δυνατή φωτιά, μην στεγνώσουν πάρα πολύ. Λοιπόν, έτσι πολύ απλά τα χτυπάμε, τα σπάμε, δεν κάνουμε τίποτα ιδιαίτερο. Βάζουμε όμως λίγο λαδάκι, πολύ λίγο, έτσι μια κουταλιά. Τα ρίχνουμε μέσα και συγχρόνως ανακατεύουμε. Αλλά δεν θα τα αφήσουμε, είπαμε, να ψηθούν τελείως. Εδώ τώρα μοιάζει ότι θα γίνει ομελέτα, αλλά όμως θα τα ανακατέψουμε εμείς και θα τα κάνουμε αυτό που λέμε στραπατσάδα. Συνήθως καγιανά τα λέμε, αλλά καγιανά είναι, όταν ακούμε καγιανά, εννοούμε ντομάτα, έτσι. Εγώ εννοούμε... στραπατσάδα το ξέρω, με ντομάτα, με τη ριφέτα. Ναι, γίνεται με πολλούς τρόπους. Λοιπόν, αυτό το βγάζω από τη φωτιά τώρα. Τόσο λίγο. Ναι, δεν θέλει παραπάνω, γιατί είπαμε ότι θα ψηθεί και στο φούρνο. Εδώ όμως θα βάλω λίγο τυράκι μέσα. Τι τυρί βάζεις? Έχω βάλει ένα ρεγκάτο. Τυρί μπορούμε να βάλουμε οτιδήποτε, δεν μας ενοχλεί κάποιος. Και φέτα μπορούμε να βάλουμε. Κάποιο τυρί που λιώνει συνήθως βάζουμε μέσα. Πώς μύριζε χθες το βράδυ πίτσα και σήμερα το πρωί που λέω δεν τους φτιάχνουμε μια άλλη μία να πάρουν στο σχολείο? Πώς μύριζε ρε παιδιά, ναι, η πίτσα? Μου ήρθε λιποθυμία πρωί-πρωί. Λέω Παναγία μου. Η πίτσα έχει μια μυρωδιά. Και τι ωραία που είναι να μπορείς να τα φτιάχνεις σπίτι σου, ρε παιδί μου. Αυτά που έχεις συνηθίσει να τα παίρνεις απ' έξω. Δηλαδή, τι έχουμε συνηθίσει να παίρνουμε απ' έξω? Σουβλάκια και πίτσες. Και όσοι τρώνε και τα χάμπουργκερ. Δεν τα τρώμε εμείς, λέει. Ούτε εμείς. Τα σουβλάκια είναι ωραία να τα φτιάχνεις σπίτι. Ναι. Δεν μου πεις τι θα κάνουν και οι σουβλατζίδες. Καλά, δεν τα φτιάχνεις και κάθε φορά. Ναι, κάθε φορά. Λοιπόν, τώρα έχω ψιλοκόψει μια αρκετή ποσότητα. 2 κουταλιές τη σούπα το χαρακτηρίζω. Σαν ποσότητα από τα μυρωδικά μας και επίσης θα βάλω και μαϊντανό μέσα μαζί με τα μυρωδικά. Αυτό θα μας κάνει τη διαφορά τώρα, γιατί αυτό θα μας δώσει αυτά τα αρώματα τα υπέροχα. Αχ, από αυτά τα μυρωδικά μας. Πώς μυρίζει. Σχοινόπρασο, έχουμε και το φρέσκο, το δεντρολίβανο. Θυμαράκι φρέσκο, ό,τι υπάρχει σε φρέσκο καλό είναι να το βάλουμε. Λοιπόν, με τη μόνη διαφορά τώρα αυτά θα τα αφήσουμε λίγο να κρυώσουν και θα γεμίσουμε από την ήδη έτοιμη γέμιση που έχω, γιατί θέλει να κρυώσει λιγάκι να μας βγει ωραία η πατάτα. Λοιπόν, όπως είπαμε, σκάβουμε λίγο την πατατούλα που έχουμε ψήσει στο φούρνο. Στους 200 βαθμούς πρέπει να τις ψήσουμε. Α, δυνατά δηλαδή. Ναι, θέλει... Στη μέση το βάζεις? Ναι, στη μέση πάντα, με τυλιγμένα με αλουμινόχαρτο. Την πίτσα, επειδή δεν σε άκουσα χθες, πού την ψήνει? Γιατί εμείς την βάλαμε κάτω. Θέλει, ναι. Η πίτσα θέλει κάτω πάντα. Λοιπόν, παίρνουμε μια ποσότητα. Το βλέπουμε ότι κρατάει λίγο η υγρασία, δεν το έχω ψήσει τελείως. Α, το κρέμεται απ' έξω, ε. Δεν το βάζεις λίγο, αν μου πεις τι θα φουσκώσει όχι. Όχι, δεν θα φουσκώσει, ναι, το βάζω αρκετή ποσότητα, μια κουταλιά το καθένα. Μα περισσεύει εννοώ, περισσεύει. Ναι, ναι, σίγουρα περισσεύει. Και τώρα θα δούμε τι ωραία θα το βάλουμε με το μπέικον. Πού το έδεσαι αυτό ρε εσύ, Ανδρέα? Αυτό είναι πατέντες που κάνουμε με φθηνά υλικά στη δουλειά. Δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι όσο κάνεις τη δουλίτσα αυτή. Ναι, ναι. Στις σχολές. Τι μαθαίνει ένα παιδί που θέλει να ασχοληθεί με τη μαγειρική? Πρώτα απ' όλα ξεκινάμε και μαθαίνουμε στα παιδιά γαλλική κουζίνα. Δηλαδή κατευθείαν στα δύσκολα τους πάτε? Ναι, δεν είναι με την έννοια ότι είναι δύσκολα, γιατί έχει και εύκολα πράγματα η γαλλική κουζίνα, αλλά σαν κλασική παιδεία μαγειρική είναι η γαλλική. Γιατί? Ναι, γιατί οι Γάλλοι είναι οι πρώτοι που το υιοθετήσαν το θέμα. Μη μου λες. Και βέβαια τέτοια. Παράλληλα κάνουμε και παραδοσιακή ελληνική και διεθνή κουζίνα και διάφορα. Λοιπόν, βλέπουμε τώρα εδώ. Γιατί στάζεις? Γιατί υδρώνω εύκολα και πάνω από τη ζέστη. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Αχ, να έχεις και στην κουζίνα στο μαγαζί αυτό το χέρι. Λοιπόν, έχει και εκεί. Βλέπουμε εδώ, αλήθεια είναι. Βλέπουμε ότι το τυλίγουμε το μπέικον, το κάνουμε έτσι σαν φιωγκάκι από πάνω και απλά το περνάμε με μία οδοντογλυφίδα
Και μετά βέβαια ανοίγει αυτό, αλλά βλέπεις ότι στερεώνεται και πόσο όμορφα δείχνει. Έτσι, ναι. Και γίνεται και κρίσπι, γιατί θέλει πολύ δυνατή φωτιά. Απλά αυτό το πράγμα κάνουμε, το βάζουμε στο φούρνο να ψηθεί. Εδώ και δυνατή φωτιά. 240 βαθμούς, έτσι, δυνατή φωτιά, 10 λεπτάκια. Και είμαστε κούκλοι. Φτιάχνουμε και ένα λαδολέμονο με μουστάρδα. Και το βάζουμε από κάτω, το συνοδεύσουμε με λίγο πράσινη σαλάτα. Και αυτή η γκουρμέ η πινελιά, στην κυριολεξία δηλαδή, ναι. Έτσι, που είναι της μόδας που κάνουν οι σεφ. Ναι, πολύ πινέλο πέφτει πάνω στο πιάτο με τη σεφ. Ναι, αντί να βάλουν σάλτσα έτσι ένα μπολ να βουτάς να τρως, βάζουν μία με το πινέλο και προσπαθείς εσύ να φας την πινελιά. Αλλά τέλεια. Εντάξει, είναι το στόλισμα εγώ του εγώ μία μπουκιά και πήγα και ένα μπουκαλάκι νερό, όπως βλέπετε, έτσι. Αριστούργημα. Μπράβο, Αντρέα μου. Καλή όρεξη. Λοιπόν, για πάμε τώρα να ακούσουμε τα νέα της Άσης. Μπήκε ο Άρης στον υδροχό, Άση. Ναι, μπήκε. Τον έχω νιώσει, ρε εσύ. Έλα, ρε Ελένη. Αλήθεια σου λέω. Με το καλημέρα. Από προχτές τον νιώθω. Από προχτές μπήκε. Μπράβο μου. Μπράβο. Επικοινωνώ με τα αστέρια. Μα αυτό δεν είναι επικοινωνία. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι μερικοί άνθρωποι πραγματικά έχουν μια μεγαλύτερη ευαισθησία. Δηλαδή με το που μπαίνει κάτι αμέσως. Και εγώ το έχω αυτό, αλλά εγώ νόμιζα επειδή ούτως ή άλλως ασχολούμαι με το θέμα. Ξέρεις, μπορεί και να. Αυτό. Αλλά όντως μερικοί άνθρωποι όπως εσύ, ας πούμε, το έχεις. Καταλαβαίνεις την αλλαγή στην ατμόσφαιρα. Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε καταρχήν σήμερα ότι έχει μπει η σελήνη ήδη στον καρκίνο από χτες βράδυ. Αύριο πραγματοποιείται η πανσέλινος του Γενάρη, που είναι στο ζώδιο του καρκίνου και είναι στην τελευταία μοίρα του καρκίνου. Και αυτό τι σημαίνει αυτό, ότι είναι μια πανσέλινος, αυτή που θα έχουμε αύριο, η οποία ουσιαστικά κλείνει ένα, ας πούμε, κεφάλαιο εμπειριών, διάφορα πράγματα τα οποία συνέβησαν από το προηγούμενο διάστημα, από το Δεκέμβρη ακόμη. Είναι η τελική έκβαση ίσως σε ένα πρόβλημα ή δίνει τη λύση ή κάπου οδηγεί κάποια συγκεκριμένα ζώδια που επηρεάζονταν περισσότερο και επηρεάζονται και από την αυριανή πανσέλινο. Μιλάω φυσικά για τους παρορμητικούς, για τους κρυούς, τους ζυγούς, τους καρκίνους και τους εγώκερους. Σήμερα λοιπόν η σελήνη έχει μπει ήδη στο ζώδιο του καρκίνου. Έχουμε και μία όψη Ερμή Πλούτονα σε σύνοδο στο ζώδιο του εγώκερου. Είναι μία μέρα που έχει ένταση. Θα την διαπιστώσετε αυτή την ένταση περισσότερο από τις μεσημεριανές ώρες και μετά και όσο πλησιάζουμε προς την αυριανή μέρα που ολοκληρώνεται αυτή η πανσέλινο στον καρκίνο. Πάμε να δούμε, να πω επίσης κάτι που αφορά την όψη Ερμή Πλούτονα, ότι αυτή η όψη γενικά μας βάζει σε μια διαδικασία μερικές φορές να βλέπουμε τα πράγματα αρνητικά ή να κάνουμε λίγο μαύρες σκέψεις, αρνητικές σκέψεις. Είναι η προδιάθεσή μας δηλαδή τέτοια, οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν πάει κάτι στο μυαλό σας έτσι να γεννηθεί περίεργο και κακό, καλύτερα να το διώχνετε, να μην του δίνετε τροφή, να μην του δίνετε σημασία. Πάμε να δούμε για τον καθένα ξεχωριστά πώς θα μας επηρεάσει η σημερινή μέρα και πώς βέβαια έτσι θα σας δώσω και μια γεύση για την πανσέλινο. Αύριο θα πούμε όμως τα ουσιαστικά θέματα της πανσελίνου. Για τους κρυούς, ουσιαστικά αυτό το διήμερο είναι το τελευταίο διήμερο μιας μεγαλύτερης περίοδου που διαρκεί σχεδόν μέχρι τον Απρίλη, που είναι, κλείνει κάποια θέματα για σας, φέρνει το τέλος μιας αγωνίας ή κάποιες λύσεις, την έκβαση κάποιων θεμάτων. Για εσάς τους κρυούς, ειδικά αν είστε γεννημένοι τις τελευταίες μέρες του ζωδίου που σας επηρεάζει πιο πολύ και η αυριανή πανσέλινος, ίσως να έχετε κάποιο νέο σχετικά είτε με κάποιο ακίνητο, με το σπίτι, με την περιουσία σας ή μπορεί να είναι αυτό το νέο που να αφορά και την δουλειά. Σημερινή μέρα πάντως σας φέρνει μια δυσκολία στο να μπορέσετε να εξισορροπήσετε πράγματα που συμβαίνουν στην προσωπική σας ζωή και πράγματα που μπορεί να συμβαίνουν στον επαγγελματικό τομέα. Δηλαδή βρίσκετε, δεν μπορείτε να δείτε πού πρέπει να πατήσετε περισσότερο. Αλλά είπαμε ότι είναι οι τελευταίες δύο πολύ δύσκολες μέρες μέχρι τον Απρίλιο. Για τους Ταύρους. Ήδη από την Κυριακή έχετε περάσει σε ένα πιο σύνθετο διάστημα και όταν μπαίνει ο Άρης σε ένα ζώδιο που μας επηρεάζει, όπως τώρα μπήκε στον υδροχό και επηρεάζει εσάς τους Ταύρους, καταλαβαίνετε ότι όταν θα έχουμε μία πανσέλινη, όταν θα έχουμε μία νέα σελήνη, εκεί πέρα κάποια ζητήματα λίγο περισσότερο θα σας αγχώνουν. Το διάστημα αυτό που θα διαρκέσει περίπου μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου έχει να κάνει πιο πολύ με θέματα που αφορούν την καριέρα. Αφορούν όμως πιθανώς και το σπίτι, έτσι, ή την οικογένειά σας. Και θα έλεγα ότι αυτές εδώ πέρα οι μέρες, η σημερινή και η αυριανή, μολονότι η πανσέλινος δεν είναι αρνητική για το δικό σας ζώδιο στον καρκίνο, μπορεί να σας δημιουργήσει ένα μεγαλύτερο άγχος σχετικά με κάποιο θέμα επικοινωνίας ή με κάποιο θέμα που μπορεί να αφορά το μεταφορικό σας μέσο ή ακόμη
τον τρόπο που μπορεί έτσι να συνεργάζεστε με τους άλλους, την επαφή σας με τους άλλους. Σήμερα, καλό είναι να προσπαθήσετε να δείτε την αλήθεια και να μην κολλάτε τόσο πολύ στις αιμονές σας, στις φοβίες σας ή ό,τι άλλο μπορεί να υπάρχει στο μυαλό σας. Και επειδή τα αύριο γενικά τρώτε κολλήματα, προσέξτε τη σημερινή μέρα, γιατί όντως έχετε μια τάση τέτοια. Για τους διδύμους. Αυτή η σύνοδος του κυβερνήτη σας, του Ερμή, με τον Πλούτονα, ουσιαστικά σας βάζει σε μια διαδικασία να ψάχνετε να βρείτε πίσω από τις λέξεις, πίσω από τις εικόνες, να βρείτε κάτι άλλο που μπορεί να υπάρχει. Μια ίντριγκα, ένα παρασκήνιο. Δηλαδή, δεν παίρνετε ακριβώς αυτό που βλέπετε, έτσι όπως το βλέπετε. Μπαίνετε σε μια διαδικασία να το ψάχνετε, καμιά φορά δίνοντας και τροφή στη φαντασία σας, έτσι. Δεν είναι απαραίτητο ότι συμβαίνει οπωσδήποτε κάτι από πίσω. Και αυτό νομίζω ότι ταλαιπωρεί περισσότερο εσάς και το νευρικό σας σύστημα και κανέναν άλλον. Η Πανσέλινος πάντως αυτή δεν είναι τόσο αρνητική για το δικό σας ζώδιο, και αν τέλος πάντων υπάρξει κάτι, είναι μιας μέρας ή δύο ημερών υπόθεση. Για τους καρκίνους. Καταλαβαίνετε, Πανσέλινο στο ζώδιό σας και τόσο μεγάλο διάστημα με τον Άρη απέναντί σας που περάσατε από το Δεκέμβρη ακόμη. Αυτή η Πανσέλινος έρχεται να τελειώσει ουσιαστικά μια κατάσταση που μπορεί να δημιούργησε μεγαλύτερη ένταση και άγχος είτε στην προσωπική σας ζωή, στη σχέση με τον σύντροφό σας, είτε σε μια επαγγελματική συνεργασία. Προσέξτε σήμερα τις συζητήσεις που θα κάνετε, ειδικά από το μεσημέρι και μετά, αυτό φυσικά ισχύει και για αύριο, γιατί χωρίς το καταλάβετε, μπορείτε να βρεθείτε μπλεγμένοι με μία λάθος λέξη, με κάτι τέλος πάντων που μπορείτε να πείτε. Οι συζητήσεις δηλαδή έχουν έτσι μία ένταση. Για τα λιοντάρια. Από τη μια πλευρά μπορεί να μπαίνετε έτσι, καταρχήν ξεκίνησε και για εσάς αυτό το διάστημα που λέγαμε πριν, το δύσκολο δηλαδή, πιο απαιτητικό, πιο σύνθετο από την Κυριακή. Και αυτό φυσικά μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου θα είναι πιο έντονο, έτσι, ανάλογα τώρα με το πότε έχετε γεννηθεί. Από τη μια πλευρά τώρα λοιπόν μπορεί να έχετε διάφορες αιμονές δικές σας με ένα προσωπικό σας ζήτημα, δηλαδή κάτι που σας περιτριγυρίζει στο μυαλό, που δεν μπορεί να σας αφήσει έτσι να νιώσετε άνετα, κάτι που σας ενοχλεί και δεν έχει ακόμη πιθανώς βρει τη λύση του. Από την άλλη πλευρά μπορεί να το ρίχνετε στη βουλιά με μανία προκειμένου να ξεχαστείτε λίγο ή να μην δώσετε την προσοχή που πρέπει στο άλλο ζήτημα που σας καίει περισσότερο, και αν δεν το ρίχνετε στη βουλιά τότε πιθανώς να το ρίχνετε και στο φαγητό. Ένα από τα δύο σενάρια παίζουν. Είναι όμως αυτές εδώ πέρα οι μέρες, ειδικά όταν έχουμε και μια Πανσέλινο, που όντως έχουν μια τάση να σας βάζουν να σκέφτεστε ή έτσι περίεργα και αρνητικά, ή από την άλλη πλευρά να οξύνουν τις ανασφάλειές σας και να σας οδηγούν, είπαμε, είτε να πέφτετε με τα μούτρα σε μια άλλη κατάσταση για να ξεχάσετε πιθανώς ένα πρόβλημα που μπορεί να σας καίει προσωπικό. Για τους Παρθένους. Αυτή η Πανσέλινος δεν είναι αρνητική για το δικό σας ζώδιο. Το μόνο που πρέπει να προσέξετε, επειδή σήμερα έχουμε τη σύνοδο Ερμή Πλούτονα και ο Ερμής είναι δικό σας κυβερνήτης, πρέπει να προσέξετε να διαλέξετε τα λόγια σας με προσοχή, ώστε να μην πληγώσετε κάποιον άνθρωπο χωρίς να είναι αυτή έτσι, η πρόθεση. Μπράβο, ευχαριστώ, Φροντίδη. Λοιπόν, χωρίς λοιπόν να το συνειδητοποιείτε, μπορεί κάτι που θα πείτε ή ένας περίεργος τρόπος να κοιτάξετε ίσως μπορεί άνετα να πληγώσει κάποιον που δεν θέλετε. Αυτό είναι και το θέμα περισσότερο που μπορεί να σας απασχολήσει. Επίσης, μπορεί να αφορά αυτή η Πανσέλινος, και το πούμε αναλυτικά αύριο, ένα άτομο από το φιλικό περιβάλλον, πιθανώς γυναίκα. Δηλαδή, μια γυναίκα που πρέπει να στηρίξετε, κάτι που μπορεί να συμβεί μεταξύ σας και να δημιουργήσει ένταση. Αυτό να προσέξετε πιο πολύ. Για τους ζυγούς. Και για σας κλείνει αυτή η περίοδος η πιο μεγάλη που ξεκίνησε από το 2010, από το Δεκέμβρη, και δημιούργησε μεγαλύτερο άγχος ή μεγαλύτερο στρες στα προσωπικά σας ζητήματα, στα θέματα της οικογένειας, ακόμη και σε κάποια θέματα που μπορεί να έχουν να κάνουν με τη δουλειά ή και την υγεία για κάποιους. Τώρα, στο χώρο της εργασίας, επειδή αυτή η Πανσέλινος έχει να κάνει με την καριέρα και το χώρο της δουλειάς, καλό θα ήταν να προτιμήσετε να πείτε την αλήθεια, όσο και αν δυσαρεστήσετε κάποιους ή όσο και αν πονέσει κάποιους αυτό που θα πείτε, από το να τους παραμυθιάσετε για να διατηρήσετε έτσι μια αρμονία πολύ όμως που δεν έχει τέλος πάντων ιδιαίτερη αλήθεια όλη αυτή η αρμονία μέσα της και δεν θα κρατήσει και για πάρα πολύ. Και φυσικά μην αυτοπαραμυθιαστείτε κιόλας. Δηλαδή μπαίνοντας σε αυτή τη διαδικασία να πείτε ψέματα ή να δείξετε μια άλλη κατάσταση έτσι πιο όμορφη και πιο ωραία πλασμένη από ό,τι είναι, μάλλον παραμυθιάζετε κι εσείς οι ίδιοι. Για τους Σκορπιούς. Η αλήθεια είναι ότι οι συναισθηματικές εντάσεις είναι το ψωμοτήρι σας. Δηλαδή θέλω να πω ότι είστε ένα από τα ζώδια που τις αγαπάει τις εντάσεις,
τις τρέφει και γενικώς τρέφεται από αυτές. Άρα θεωρώ ότι και η σημερινή και η αυριανή μέρα, αν έχουν μία ένταση, δεν είναι κάτι που δεν απολαμβάνεται ή δεν είναι κάτι τέλος πάντων που σας δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία. Είναι και η σελήνη στον καρκίνο, είναι σε ένα ζώδιο του νερού όπως είναι το δικό σας, δεν είναι τόσο πια αρνητική. Απλά επειδή και για εσάς έχει ξεκινήσει ένα διάστημα από την Κυριακή λίγο πιο σύνθετο, λίγο πιο περίπλοκο και λίγο πιο απαιτητικό, που θα διαρκέσει σχεδόν μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου, καλό είναι να είστε προσεκτικοί τουλάχιστον στις επαφές σας με τους άλλους. Όποιοι και αν είναι αυτοί οι άλλοι, την οικογένειά σας, είτε είναι σύντροφός σας, είτε είναι συνεργάτες σας. Και επειδή ο Ερμής με τον Πλούτονα, που είναι και δικό σας κυβερνήτης ο Πλούτονας, μπορεί να σας κάνει λίγο πιο καταπιεστικούς, προσέξτε λοιπόν πώς καταπιέζετε τους άλλους. Α, και ο Ερμής με τον Πλούτονα, δεν μας φτάνει ο Άρης δηλαδή. Έχει και αυτή τη σύνοδο σήμερα, Ερμή Πλούτονα. Λοιπόν, εγώ δεν λέω να μην καταπιέζετε, γιατί αυτό είναι αδύνατο, αλλά λέω προσέξτε πώς τους καταπιέζετε, για να μην έχετε... Ναι. Λοιπόν, για τους τοξότες, η αλήθεια είναι ότι την Αφροδίτη στο ζώδιό σας έχετε πολλά και ωραία στο μυαλό σας και σχέδια και πράγματα και πλάνα και γενικώς είστε σε μια καλύτερη διάθεση. Αλλά... δεν αφήνετε έτσι κανένα να σας ρίξει, δεν μπορεί, λέει, θα υπάρχει και ένα αλλά. Standard. Υπάρχει. Μη φαντάζεστε λοιπόν ότι ο δρόμος για να πραγματοποιήσετε όλα αυτά που έχετε στο μυαλό σας αυτές τις μέρες είναι εύκολος, είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Ειδικά αν έχετε κάτι σήμερα, αύριο, εντάξει, εκεί πέρα νομίζω ότι πρέπει να έχετε και λίγο πιο μετριασμένες προσδοκίες. Είναι λίγο πιο ζόρικες μέρες. Για τους εγώκερους και για σας κλείνει με αυτή την πανσέλινο ένα μεγάλο διάστημα που όχι μόνο σας ταλαιπώρησε, δημιούργησε αμφιβολίες, ανησυχίες, ανασφάλειες. Πιθανώς κάποιες από αυτές δεν τις λύσατε κιόλας ή δεν βρήκατε εκείνες τέλος πάντων τις απαντήσεις που θα θέλατε. Παρ' όλα αυτά, το διάστημα από εδώ και κάτω, μετά την πανσέλινο αυτή που έχουμε αύριο, θα είναι λιγάκι πιο ήπιο για σας και θα μπορέσετε να βρείτε έτσι τα πατήματά σας εκεί που πρέπει. Σήμερα και αύριο όμως αποφύγετε σίγουρα εντάσεις με τον σύντροφό σας, με τους φίλους τους πολύ στενούς, αλλά και με τους συνεργάτες σας, προϊσταμένους, όσους μπορεί να παίζουν ρόλο για τη δουλειά σας. Μην χαλάσετε κάτι για δύο μέρες τώρα που πρέπει να κάνετε λίγο υπομονή. Για τους υβροχώους είναι από τις μέρες που καλά θα κάνετε να αφιερωθείτε είτε στη δουλειά, είτε σε θέματα της υγείας, όμως όχι σε περιφερειακά πράγματα. Δηλαδή ασχοληθείτε με τη δουλίτσα σας, ό,τι και να γίνεται γύρω σας, μη δώσετε πολύ μεγάλη σημασία και μην εμπλακείτε τώρα σε προβλήματα τρίτων ή τέλος πάντων μην πάρετε δικά σας προβλήματα που δεν είναι δικά σας. Επειδή θα έχετε μια τέτοια τάση να βοηθήσετε, είτε είναι σε ένα φιλικό επίπεδο, είτε είναι στην οικογένεια ή στον σύντροφό σας, καλύτερα να αποστασιοποιηθείτε λίγο. Ασχοληθείτε όμως, είπαμε ξανά, και με θέματα της δουλειάς και με την υγεία, ειδικά οι γεννημένοι τις τελευταίες μέρες του ζωδίου. Και για τους ηχθείς, θα ήταν καλύτερα με αυτή την πανσέλινο που θα έχουμε αύριο και σημερινή σελήνη στον καρκίνο και με αυτή την όψη που έχουμε Ερμή Πλούτονα, να βασίζεστε σε δεδομένα που έχετε, σε στοιχεία που έχετε μπροστά σας και να μην φαντάζεστε ότι μπορεί να μην έχετε. Δηλαδή θέλω να πω, ωραία είναι η φαντασία, αλλά μερικές φορές μπορεί να λειτουργήσει και αρνητικά. Να φαντάζεστε εσείς ότι λείπουν κάποια πράγματα που είναι δυσάρεστα και να μην είναι έτσι. Απλά να είναι η φαντασία σας που φταίει. Και προσέξτε επίσης ό,τι έχει να κάνει με συνεργάτες και φίλους, νομίζω ότι η αλήθεια, πραγματικά, όσο και αν είναι δυσάρεστη μερικές φορές, είναι η καλύτερη, τουλάχιστον για τη σημερινή και την αυριανή μέρα, η καλύτερη διέξοδος για να μην έχετε προβλήματα. Αυτά λοιπόν και για την Παρσέλινο αύριο. Μπράβο. Για πάμε τώρα στη σύνδεσή μας που σας έλεγα πριν, έπιπλα από χαρτόνι. Τάσος Τεριάκης βρίσκεται εκεί. Καλημέρα. Για να μας γνωρίσει καταρχήν τον εκπρόσωπο της εταιρείας, τον κύριο Παναγιώτη Μιχαλόπουλο, και να μας μιλήσει για αυτήν την ιδέα του να υπάρχουν έπιπλα τα οποία είναι από ανακυκλωμένα υλικά, όπως είναι ας πούμε το χαρτόνι, και από ό,τι έχω καταλάβει είναι η πρώτη του ύλη και δεν ξέρω και τι άλλο. Καλή σας ημέρα και στους Καλημέρα. Δυο. Καλημέρα. Μέχρι τώρα είχαμε δει διάφορα μικροαντικείμενα από χαρτόνι, όπως θήκες για χαρτιά, αυτά τα σκαφάκια, όπως μολυβοθήκες. Σήμερα θα δείξουμε έπιπλα κανονικά. Τραπέζια, σκαμπό. Θα σας δείξω ένα σκαμπό που το έχω εδώ στα χέρια μου, το οποίο μόλις το πρωτοείδα λέω θα με αντέξει. Αντέχει μέχρι και 110 κιλά σε βάρος. Υπάρχουν κατασκευές όπως γραφεία, βιβλιοθήκες από χαρτόνι, οικολογικά και οικονομικά φυσικά. Ο κύριος Μιχαλόπουλος θα μας μιλήσει για αυτά τα αντικείμενα, θα μας δείξει και δίπλα του ό,τι έχει στηθεί εδώ, όπως τραπεζάκια ή βιβλιοθήκες. Και πείτε μας, κύριε Μιχαλόπουλε,
πώς κατασκευάζονται αυτά τα αντικείμενα και τι απήχηση έχουν πλέον εδώ στην Ελλάδα. Γιατί είναι και λίγο πρωτοποριακά λίγο για τον Έλληνα να πάρει ένα τραπέζι σαν αυτό που είναι εδώ μπροστά μας ή μια βιβλιοθήκη να βάλει στο σπίτι ή στο γραφείο. Τάσο, και τι είναι αυτό που ενισχύει αυτά τα έπιπλα για να γίνουν θεκτικά? Ανακυκλωμένα. Είναι το, η πρώτη. Εγώ να πω κάτι, δεν τον ακούω τον κύριο που μιλάει. Ανακυκλωμένο και 100% ανακυκλώσιμο. Μπορούμε να έχουμε τραπέζια, σκαμπό, βιβλιοθήκες, εντυποθήκες, ρεσεψιόν, γραφεία. Πρακτικά οτιδήποτε θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για ένα δωμάτιο. Η απήχηση είναι μεγάλη, ο κόσμος τα αγαπάει για πολλούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι είναι όμορφα, πολύ ωραίο design. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι είναι προϊόντα τα οποία έχουν πολύ καλές λεπτομέρειες, είναι προϊόντα βιομηχανικής παραγωγής. Ο τρίτος λόγος είναι ότι είναι προϊόντα που έχουν πολύ καλές μηχανικές ιδιότητες. Όπως είπε ο κύριος Τεριάκης, μπορεί να καθίσει ένας πολύ βαρύς άνθρωπος χωρίς να υπάρχει πρόβλημα στο σκαμπό. Στα ράφια της βιβλιοθήκης που βλέπετε εδώ πέρα, σε κάθε ράφι μπορούμε να βάλουμε βάρος 50 κιλών. Είναι πολύ περισσότερο από ό,τι θα χρειαστεί ποτέ να βάλουμε και χωρίς ποτέ να έχουμε την κοιλιά που βλέπουμε σε κάποια ξύλινα ράφια που γίνονται. Τι τα κάνει τόσο ανθεκτικά, κύριε Μιχαλόπουλε, εκτός από το ότι είναι από χαρτόνι, κατά 70% μου είπατε. Τι τα κάνει τόσο ανθεκτικά και έχει και μια τελειότητα, είναι σαν να είναι από ξύλο, σαν να είναι δουλεμένα τα χαρτόνια. Ο τρόπος με τον οποίο έχουν φτιαχτεί είναι προϊόντα που έχουν σχεδιάσει πολύ καλοί designers από την Ουγγαρία και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι προϊόντα τα οποία δεν διαφέρουν σε τίποτα από τα προϊόντα με ξύλο, απλώς παίρνουμε μια επιλογή να χρησιμοποιήσουμε κάποια διαφορετικά υλικά. Ένας πολύ καλός λόγος ακόμα που ο κόσμος τα προτιμάει είναι το πολύ καλό κόστος, πολύ χαμηλό κόστος που έχουν. Και βέβαια, ξέρετε, δεν θα γινόταν και δεν θα τα προτιμούσε κανένας, ανεξαρτήτως αν είχαν όλες αυτές τις ιδιότητες, μόνο και μόνο γιατί είναι οικολογικά. Είναι καλό που τα προϊόντα είναι οικολογικά, αλλά όταν βάζουμε κάτι στο σπίτι μας ή στο γραφείο μας, θέλουμε να κάνει και τη δουλειά που μας είπε. Είναι ανθεκτικά, δηλαδή το νερό εμένα μου έρχεται στο μυαλό. Εάν πέσει νερό πάνω σε αυτά, είναι ανθεκτικά. Του συμπεριφερόμαστε όπως σε όλα τα φυσικά υλικά. Το σκουπίζουμε δηλαδή. Σκουπίζουμε, πέφτει ένα ποτήρι με νερό, το σκουπίζουμε με ένα στεγνό πανί και πάλι ξανά το χρησιμοποιούμε. Ο μόνος τρόπος για να χαλάσει κάτι τέτοιο είναι να αφήσουμε, ας πούμε, ένα ποτήρι με παγάκια χωρίς να βάλουμε ένα σουβέρ από κάτω, όπου και αν δεν το σκουπίσουμε θα μας αφήσει νερολεκέ. Το ίδιο πράγμα όμως που γίνεται και με το ξύλο. Γι' αυτό στην καλή μας τραπεζαρία, ας πούμε, δεν θα βάζαμε ένα ποτήρι με παγάκια χωρίς να έχουμε ένα σουβέρ από κάτω. Θα μας δείξετε λίγο αυτές τις κατασκευές που μου λέγατε ότι μπορούμε να κατασκευάσουμε τραπεζάκια για τηλεόραση ή. Μια άλλη ομάδα προϊόντων φτιαγμένων από χαρτόνι, άλλης εταιρείας, είναι τα Bloxys. Είναι συνδυασμός των λέξεων box και blocks. Οπότε φτιάχνουμε τα Bloxys. Είναι η ίδια ιδέα με τα τουβλάκια με τα οποία παίζαμε μικρή. Απλώς εδώ πέρα πια έχουμε χαρτόνι. Συντίθεται μεταξύ τους, δένονται και μπορούμε να φτιάξουμε διάφορα πράγματα. Τέλειο. Μπορούμε να φτιάξουμε τείχους, μπορούμε να φτιάξουμε ελαφρά διαχωριστικά, εταζέρες, ραφιέρες, μέχρι κρεβάτια, σκαμπό φυσικά, καναπέδες. Ένα πολύ ωραίο φωτιστικό που έχουμε σχεδιάσει στην Ελλάδα και φτιάχνεται με αυτόν εδώ πέρα τον τρόπο. Και έχουν αντίστοιχες ιδιότητες. Δηλαδή και αυτά αντέχουν στο νερό, και αυτά αντέχουν στο βάρος. Και το πολύ σημαντικό για εμάς τους Έλληνες που έχουμε αρκετά δημιουργικό μυαλό είναι ότι μπορούμε να τα αποσυνθέσουμε και να φτιάξουμε κάτι καινούργιο. Ακριβώς. Αυτό επίσης μας δίνει και τη δυνατότητα να κάνουμε και ένα λάθος. Όταν, ας πούμε, σχεδιάζουμε κάτι για το σπίτι μας ή για το γραφείο μας ή για το μαγαζί μας, ποτέ δεν είμαστε 100% σίγουροι να πούμε ότι αυτό το πράγμα είναι 100% αυτό που θέλω. Έχουμε τη δυνατότητα λοιπόν να αποφασίσουμε και να πούμε ότι το είδα, δεν μου άρεσε, θα κάνω κάποιες αλλαγές. Και φυσικά καθένας μπορεί να προμηθευτεί και ένα μόνο κομμάτι. Υπάρχουν επίσης και γραφεία, μου είπατε, και διάφορα άλλα stand που μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε σε ένα γραφείο, ας πούμε. Ακριβώς. Μπορούμε να φτιάξουμε ελαφρά διαχωριστικά. Παραδείγματος χάρη, σε ένα μαγαζί, ένα πάγκο για να σερβίρουμε κοινό. Μπορούμε να βοηθήσουμε τη βιτρίνα και να αλλάζει η βιτρίνα με αυτά. Μπορούμε να φτιάξουμε κάποιες κατασκευές, παραδείγματος χάρη στο σπίτι, ένα μικρό καναπέ. Μπορούμε να φτιάξουμε ένα πάσο, τώρα πια που τα σπίτια έχουν κουζίνες οι οποίες είναι μαζί με το σαλόνι, μπορούμε να φτιάξουμε ένα τέτοιο διαχωριστικό. Και ξέρετε, ένα Σάββατο πρωί να ξεκινήσουμε και να είναι ενιαία η κουζίνα με το καθιστικό, να πάμε να πάρουμε αυτά και το μεσημέρι να τρώμε εκεί πάνω χωρίς να λερώσουμε τίποτα. Μπορούμε να τα βάψουμε.
Μπορούμε να τα βάψουμε ή μπορούμε να κάνουμε και σημειακά βαψίματα. Συνήθως αυτό το οποίο κάνουμε είναι τοποθετούμε κάποιες φάσεις με χρώμα, γιατί έτσι κι αλλιώς οι άνθρωποι οι οποίοι επιλέγουν αυτά τα πράγματα καμαρώνουν για το ότι χρησιμοποιούν χαρτόνι, άρα θέλουν την αίσθηση του χαρτονιού. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Ναι.